Καθαρά, δυνατά και ψηλά. Μενέλα ως Μποκέας. Επανεκλογή Μενέλα ως Μποκέας στο Μαλεβίζι με σημαντική διαφορά μετά από μια βραδιά θρίλερ με εκατοντάδες πολίτες να πανηγυρίζουν στο Γάζι και με τη νύχτα να γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήματα. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους χιλιάδες Μαλεβιζιώτες και τις Μαλεβιζιώτισσες που συμμετείχαν σε αυτό το πανηγύρι της Δημοκρατίας στο Μαλεβίζι, στις εκλογές. Δώσαν ένα ισχυρό μήνυμα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, σκληρή δουλειά, με όλους μαζί. Αλλάζουμε το Μαλεβίζι, συνεχίζουμε, προχωράμε. Το Μαλεβίζι μπορεί, καθαρά, δυνατά, ψηλά. Όλοι κερδισμένοι είμαστε! Το Μαλεβίζι μπορεί! Στο φόδερε 500 ο Μποκέας. Το Μαλεβίζι μίλησε. Μπόρεσε, γιατί ταξίζει. Αλλάζουμε το Μαλεβίζι και συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι για το καλό του τόπου, δήλωσε ο Μενέλας Μποκέας, ο οποίος έλαβε 8.898 ψήφους έναντι 8.060 του Δημήτρη Πιτσικάκη, ο οποίος βρέθηκε στο εκλογικό κέντρο του Μενέλα Μποκέα, τον οποίο συνεχάρει για την νίκη του, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Φίλες, συγχαρητήρια. Όπως είχα πει από την αρχή, ότι ένας απόψε θα κοιμηθεί χαρούμενος και θα τρέχει 5 χρόνια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με το φίλο μου το Μενέλα είμαστε φίλοι, θα είμαστε μαζί τα επόμενα 5 χρόνια, όπως και να έχει, γιατί κάποιοι άνθρωποι μας ψηφίσανε, δεν μπορούμε να μην είμαστε δίπλα. Θα είμαστε μαζί για το καλό του τόπου, για το καλό όλων μας και των παιδιών μας και θα είμαστε πραγματικά μαζί. Μεγάλη νίκη Βασίλη Κεγκέρογλου στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι η επόμενη μέρα ανήκει σε όλους. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου έλαβε 9.279 ψήφους έναντι 2.840 του Μανώλη Φραγκάκη. Έχουμε μια ισχυρή εντολή, ευρεία στήριξη της κοινωνίας, η ευθύνη μεγάλη αλλά και οι δυνατότητες μεγάλες. Και θα δώσουμε τα πάντα για αυτόν τον τόπο που αγαπάμε. Αλλά είναι μια διαφορά η οποία είναι πραγματικά μεγάλη και που μας ξάφνιασε. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Μεγάλος νικητής στο Δήμο Φεστού αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος έλαβε ποσοστό 61,14% έναντι του Γιάννη Μαθιουδάκη με ποσοστό 36,98%. Οι πολίτες της Γκόρτινας έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, βάζοντας τέλος στο κύκλο της τοξικότητας, δήλωσε ο Μιχάλης Κοκολάκης, ο οποίος επανεξελέγεται δήμαρχος Γκόρτινας, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 54,35% έναντι του Αθανάσιου Παπα-Νικολάου με 39,89%. Σαρωτική νίκη και το Μανώλη Κοκοσάλη στο Δήμο Αρχανών Αστερούσιων, ο οποίος έλαβε ποσοστό 75,29% έναντι της Χρυσούλας Γιαννιδάκη με ποσοστό 17,04%. Ξεκάθαρη νίκη του Παύλου Μπαριτάκη στο Δήμο Βιάνου, ο οποίος έλαβε ποσοστό 86,12% έναντι του Κωνσταντίνου Μωυσάκη με ποσοστό 13,88%. Δείχνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, δείχνει, σας είπα, είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά, για τους συνεργάτες μου και αναλαμβάνω μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθούμε σε ένα πολύ δύσκολο έργο. Η μικρή Δήμη, μικρός και ορεινός ο Δήμος Βιάνου, αλλά πολλά τα προβλήματα. Στο Δήμο Χερσονήσου η βραδιά εξελίχθηκε σε θρίλερ. Συγκεκριμένα, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης έλαβε 5.965 ψήφους έναντι 4.272 του Γιάννη Σέγκου. Η μάχη θα κριθεί στον δεύτερο γύρο, ενώ το ρόλο ρυθμιστή διεκδικεί ο τρίτος στη σειρά, Γιώργος Μεραβελιωτάκης. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το τελικό αποτέλεσμα και την τελική έκβαση. Την άλλη Κυριακή βλέπουμε ότι η διαφορά μας μειώνεται. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες η Δημοτική Αρχή έκανε δουλειά.